Ακούσαμε με προσοχή το Δήμαρχο. Ναι, ανοιχτό είναι. Ακούσαμε με προσοχή το Δήμαρχο. Είπε διάφορα εδώ. Μεταξύ αυτών είπε για το νομικό πλαίσιο που οδηγεί στην ασφυξία των δημοτικών επιχειρήσεων. Μίλησε για την τροπολογία που περίμενε να ψηφιστεί για να δουλέψει δήθεν η δημοτική επιχείρηση. Τι θα δούλευε, δηλαδή, τι ήταν αυτή η τροπολογία, να δίνει το δικαίωμα να πάρει ακόμα φθηνότερους εργαζόμενους με ακόμα χειρότερες σχέσεις εργασίας. Και με αυτή την έννοια καλύτερα που δεν πέρασε. Ακούσαμε μια έκθεση ιδεών εδώ από την τοπική και κυβερνητική εξουσία, από τον Δήμαρχο και από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, οι οποίοι αναφέρθηκαν με καλά λόγια στην επιχείρηση ότι πρέπει να λειτουργήσει και βέβαια ο Δήμαρχος του είπε ανοιχτά ότι για να λειτουργήσει και να ωφελήσει τον τόπο πρέπει να γίνει ιδιωτική. Πράγμα που για μας αυτό που θα ωφελήσει όταν γίνει ιδιωτική θα ωφελήσει μόνο και μόνο τον επιχειρηματία και κανέναν άλλον. Το βλέπουμε αυτό, υπάρχουν επιχειρήσεις που αναπτύσσονται και δουλεύουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναπτύσσεται και η περιοχή ή οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Και βέβαια ακούσαμε καλά λόγια και από τους βουλευτές και από την φίλη και συνάδελφο τη Φρόσο, δεν την βλέπω εδώ, έφυγε. Οι οποίοι είπαν ότι πρέπει να μείνει και να κάνει, να ράνει. Όμως θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση, δεν είναι αντιπολίτευση και όλο το πλαίσιο που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σαν κυβέρνηση είναι αυτό της παραχώρησης των πάντων σε ιδιώτες και μάλιστα αυξάνοντας αυτό που λένε την ανταγωνιστικότητα. Αυτό διαφημίζει και ο Πρωθυπουργός όπου πάει, την ανταγωνιστικότητα ή στην Κίνα ή... Το φιλέτο που είπες περνάει τους νόμους του... τους νόμους της ανταγωνιστικότητας για την παραχώρηση, άρα προωθεί την ανταγωνιστικότητα, σημαίνει χειρότερη κατάσταση του εργαζόμενου, μισθούς και όλες οι άλλες παροχές που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Τώρα, εμείς θα θέλαμε να πούμε, επίσης θα ήθελα να πω εγώ, επειδή ακούστηκαν εδώ και για τους εργαζόμενους, μια μομφή κατά κάποιο τρόπο, εγώ θέλω να πω ότι για τη ΛΑΣ, εμείς στηρίζουμε το αίτημα των εργαζομένων για μόνιμη δουλειά, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους και στηρίζουμε και τις μορφές αγώνα που επιλέγουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Για μας είναι απαράδεκτο ότι δεν πληρώνονται εδώ και 8 μήνες και είναι απαράδεκτο ο κίνδυνος και, αλλά και μόνο και η απειλή να χάσει κάποιος τη δουλειά του. Για μας και μόνο αυτό είναι απαράδεκτο. Συνέχεια αυτή η απειλή πλανάται πάνω από την πόλη και συγκεκριμένα πάνω από την επιχείρηση εδώ και χρόνια. Σαν ΛΑΣ είμαστε κατά του ξεπουλήματος, είναι μέσα στο θέμα. Σαν ΛΑΣ είμαστε κατά του ξεπουλήματος, είτε είναι ξεπούλημα ακινήτων, είτε είναι παραχώρηση κρίσης. Εσείς φέρατε την επιχείρηση σε αυτή την κατάσταση, όπως και η προηγούμενη δημοτική αρχή. Σας βολεύει ότι υπάρχει αυτός ο νόμος, η διάταξη των τριών αρνητικών ισολογισμών, κρύβεστε πίσω από αυτό, το χρησιμοποιείτε σαν άλλοτε για να ξεπουλήσετε. Για να ξεπουλήσετε την ΔΕΒ και με την μία ή την άλλη μορφή και ο πρώην Δήμαρχος
όπως και τώρα ο νυν δήμαρχος έχει, έχετε τις ίδιες περίπου θέσεις. Αυτό φάνηκε και στον προεκλογικό αγώνα και στην προεκλογική περίοδο που είχαμε παρουσιάσει τις θέσεις μας. Υπερασπιζόμενοι. Έγινε ένα πέρασμα.